Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε ένα κύκλο επικοινωνίας με τον εκπρόσωπο του κινήματος «Δεν πληρώνω» και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη παρέμβαση, τον Λεωνίδα Παπαδόπουλο, καθώς πολλές φορές τον βλέπουμε να πρωταγωνιστεί μαζί με όλη την ομάδα, μάχημη, αποτρέποντας πληστηριασμούς και να είναι στο πλευρό όσων συμπολιτών μας κινδυνεύουν να χάσουν τις κατοικίες τους. Και νομίζω ότι θα συζητήσουμε για μια μικρή νίκη ή μεγάλη. Λεωνίδα, με επιτρέπεις τον Ενικό. Καλό απόγευμα. Γεια σας, Παναγιώτη, σένα και τους ακροατές σου. Καλό απόγευμα. Θέλω λίγο πριν, μάλλον πριν ξεκινήσουμε, είχαμε μιλήσει πριν περίπου 5-6 μήνες. Και τότε είχα κάνει ένα ερώτημα ότι στην περιφέρεια δεν έχει έρθει ακόμα, δεν έχει εξαπλωθεί το κίνημα των πληστηριασμών. Και όμως πρέπει να σου πω ότι και στην περιφέρεια γίνονται πληστηριασμοί και στην περιφέρεια ανησυχούν οι συμπολίτες μας αν θα ανταποκριθούν στις δόσεις των δανείων και αν θα χάσουν το σπίτι τους. Θέλω λίγο να μου πεις, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ότι αναστέλλονται οι πληστηριασμοί για ένα χρονικό διάστημα μέχρι το 18 ή κάνω λάθος? Έχει απόλυτο δίκιο. Ποιο είναι το θέμα? Το ζήτημα είναι ότι μέσα σε αυτό το πεντάμινο που έχουμε να μιλήσουμε, το ευτυχές γεγονός είναι ότι και στην περιφέρεια της Ελλάδας επεκτάθηκε το κίνημα. Το κίνημα. Δημιουργήθηκαν οι πυρήνες εκείνοι ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά έδρασαν στα ειρηνοδικεία, στα κατατόπους και μπορούσαν να πιέσουν και αυτοί με την σειρά τους και τους συμβολιογράφους και τους συμβολιογραφικούς συλλόγους να αποστασιοποιηθούν από μια κλίκα 30 συμβολιογράφων οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι πληστηριατζίδες της Αθήνας, οι οποίοι είναι σε άμεση σχέση με τα τραπεζικά συμφέροντα. Και οι περιφερειακοί συμβολιογραφικοί σύλλογοι εδώ και καιρό έχουν προκηρύξει αποχή από τους πληστηριασμούς. Οι 8 στους 9 ήταν, δηλαδή 8 συμβολιογραφικοί σύλλογοι από τους 9 που υπάρχουν πανελλαδικώς. Και με αποτέλεσμα να μην γίνονται εδώ και πολύ καιρό πληστηριασμοί στην επαρχία. Μάλιστα, σαν να μην φτάνει αυτό, είχαν προκηρύξει και αποχή από την σύναψη σύμβασης για την ηλεκτρονική πλατφόρμα πληστηριασμών, δηλαδή τους λεγόμενους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ναι, που σύμφωνα και με τις τροϊκανές εντολές θα έρθουν στη χώρα μας προκειμένου να πληστηριαστούν 25.000 ακίνητα μέσα σε 1,5 χρόνο. Αυτό που συνέβη τώρα πρόσφατα, δηλαδή το προηγούμενο Σάββατο, ήταν ουσιαστικά ότι το τελευταίο προπύργιο των τραπεζιτών και της μνημονιακής κυβέρνησης, δηλαδή ο Συμβολογραφικός Σύλλογος Αθηνών και Πειραιός, προκήρυξε και αυτός και αποχή μέχρι το τέλος του έτους από τους πληστηριασμούς, καθώς και μη σύναψη συμφωνίας για την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το εξηγήσω μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Θα μου το εξηγήσεις λίγο, γιατί έχουμε απορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Απλά εύλογα τώρα έρχεται στο μυαλό μου το ερώτημα και θα βασιστώ σε ένα δημοσίευμα σήμερα, την ανησυχία του Eurogroup για τους πληστηριασμούς και μάλιστα με τον Υπουργό Οικονομικών να λέει ότι θα προστατεύσουμε τους συμβολιογράφους. Και θέλω λίγο να μου πεις, αν έχει περάσει από το μυαλό σας, μήπως κάποια στιγμή υπάρχει μια ανοχή στο γεγονός ότι είναι το κίνημα του «Δεν πληρώνω» και αποτρέπει τους πληστηριασμούς, αν κάποια στιγμή θα είναι αδύνατο αυτό? Ακούστε, το ζήτημα είναι το εξής. Πάνω σε αυτά που είπατε, καταρχάς το πρώτο ζήτημα είναι ότι όντως έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί πλέον 9 στους 9 συμβολιογραφικούς συλλόγους δεν θα συνάψουν τη συμφωνία για την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Συνεπώς μένουν ξεκρέμαστοι. Έχουν φτιάξει ολόκληρες νομολογίες, ολόκληρες αντισυνταγματικές κατά την άποψή μας και παράνομες και τελείως έξω από τη λογική μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να μπορέσουν ουσιαστικά να δώσουν και να αναθέσουν με απευθείας ανάθεση σε έναν άνθρωπο πρακτικά του Κοντονή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των πληστηριασμών. Ένα το κρατούμενο. Αυτό δεν το καταφέρουν τώρα, γιατί 9 στους 9 συμβολιογραφικούς συλλόγους θεσμικά πλέον και επίσημα έχουν αποφασίσει να μην συνάψουν τη σύμβαση αυτή για την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το δεύτερο, ο κύριος Τσακαλώτος, αντί να προσπαθεί να προστατεύσει τους συμβολιογράφους του γνωστού κυκλώματος των πληστηριασμών, γιατί από τους 3.500 περίπου χιλιάδες συμβολιογράφους πανελλαδικά, μόνο καμιά εξενταριά κάνουν πληστηριασμούς ενός συγκεκριμένου κυκλώματος. Καλύτερα να κοίταζε να προστατεύσει την λαϊκή περιουσία και την πρώτη κατοικία, η οποία δεν προστατεύεται και η οποία καταστρατηγείται και θέλουν να την δώσουν βορρά στα μεγάλα συμφέροντα και στα φαντ. Τώρα από εκεί πέρα, το Eurogroup και ο Draghi καλά κάνουν που ανησυχούν. Και μάλιστα το ζήτημα είναι το εξής, γι' αυτό ανησυχούν κυρίως. Γιατί δεν είναι το θέμα μόνο το κίνημα «Δεν πληρώνω». Εμείς είμαστε απλά στην προμετωπίδα αυτού του αγώνα. Είναι ένα αίτημα, καμία λαϊκή περιουσία στα χέρια τραπεζίτη και στα χέρια φαντ
και στα χέρια κανένας κορακιού. Αυτό αποτελεί ένα παλαϊκό αίτημα. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν το αντίθετο. Ο κόσμος πλέον, τα κόκκινα δάνεια έχουν φτάσει 110 δις και ο κόσμος πλέον βρίσκεται στα πρόθυρα να χάσει την περιουσία του και να μείνει στον δρόμο. Συνεπώς είναι ένα αίτημα το οποίο αγκαλιάζει όλη η ελληνική κοινωνία. Αυτό που φοβούνται είναι απρόβλεπτες εξελίξεις, όχι από το κίνημα Δεν Πληρώνω, από την ίδια την κοινωνία η οποία θα οδηγήσει σε εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις την όλη αυτή η κατάσταση, διότι δεν μπορεί να χάσει έτσι με κατεβασμένα τα χέρια το σπίτι της. Να πούμε ότι στην Ισπανία υπάρχει το αντίστοιχο παράδειγμα, η οποία όμως η Ισπανία, επειδή είχαμε και πρόσφατη συνάντηση με συναγωνιστές οι οποίοι συμμετείχαν στο κίνημα της Ισπανίας ενάντια στις εξώσεις, είχαν ξεκινήσει πολύ πιο μετά από εμάς, δηλαδή ενώ είχαν ήδη γίνει πληστηριασμοί, αυτοί δρούσαν στις εξώσεις, δηλαδή την ώρα που πέταγαν τον πολίτη από το σπίτι τους οι δυνάμεις ασφαλείας. Και να πούμε ότι και το συνδικαλιστικό όργανο της αστυνομίας έχει δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει σε αυτό το ξεσπίτωμα των Ελλήνων πολιτών και δεν θα χρησιμοποιηθεί ως κατασταλτικό όργανο για τα κινήματα. Εντάξει, αυτό μένει να το διαπιστώσουμε, όμως αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πλέον αυτό αποτελεί ένα παλαϊκό αίτημα και είναι η νομεκλατούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός που θέλει πλέον να βάλει στο χέρι και την ιδιωτική περιουσία, τη γη, το χωράφι, την πρώτη κατοικία, το σπίτι στην εξοχή, οτιδήποτε του ελληνικού λαού, ο οποίος έχει στοχοποιηθεί. Οι τράπεζες οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί τρεις φορές αντισυνταγματικά από τα χρήματα του ελληνικού λαού μένουν στο απειρόβλητο, θέλουν τα δικά τους και τα δικά μας δικά τους. Εκεί πρέπει να μπει ένα τέλος. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι πετύχαμε μια πρώτη νίκη, όμως ο αγώνας συνεχίζεται και γι' αυτό λόγο καλούμε και την επόμενη Τετάρτη, δηλαδή αύριο, όλο τον ελληνικό λαό, 4 με 5 στα κατατόπους ειρηνοδικεία, προκειμένου και να επιτηρήσουμε την πανελλαδική πλέον αποχή των συμβολιογράφων από τους πληστηριασμούς, αλλά και να διατρανώσουμε ότι δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και δεν πάει να το πει ο Ντράγκη, ο Ντάιλσελμπλουμ ή οποιοδήποτε από αυτούς τους ακριβοπληρωμένους χαρτογιακάδες οι οποίοι θέλουν να διαφεντεύσουν τη ζωή μας και να μας πιούν το αίμα. Εμείς θα είμαστε στις επάλξεις και θα το επιτρέψουμε. Και βεβαίως αυτό το οποίο διαπιστώνω βλέποντας τις δράσεις σας, σε μια κοινωνία η οποία έχει απολέσει, όπως είπαμε, τα αντανακλαστικά της, αυτά τα κινηματικά, θέλει αγώνα για την ανατροπή. Από την άλλη, θέλω να σε ρωτήσω, με την ηλεκτρονική, με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, θα αποτρέπεται λοιπόν η φυσική παρουσία των συμβολιογράφων? Δηλαδή αυτή η ομάδα, τα κοράκια, όπως είπες, οι συμβολιογράφοι που εξυπηρετούν τις τράπεζες, θα μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να μπαίνω εγώ, δηλαδή που έχω τα φράγκα, και να παίρνω σπίτια ανθρώπων που τα χάνουν για ένα κομμάτι ψωμί? Αυτό είναι αυτό το πράγμα που έχει νομοθετηθεί, έτσι. Ναι. Από εκεί πέρα όμως στον νόμο αυτό προβλέπεται ότι την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών θα την διαχειρίζονται οι συμβολιογραφικοί σύλλογοι. Μάλιστα. Το ζήτημά τους μέχρι πρότινος ήταν το ότι 8 στους 9 συμβολιογραφικούς συλλόγους είχαν δηλώσει ότι δεν θα αγοράσουν αυτή την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Αυτοί τι κάναν μετά? Επειδή δεν την αγόραζε κανένας πλην των Αθηνών, φτιάξαν μια ειδική ρύθμιση, η οποία ήταν έξω από κάθε λογική, όπου μετέτρεψαν τους συμβολιογραφικούς συλλόγους από δημοσίου δικαίου σε ιδιωτικού, προκειμένου να καταφέρουν να αγοράζουν ελεύθερα λογισμικά. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό που θέλανε ήταν ο συμβολιογραφικός σύλλογος Αθήνας, του γνωστού κυκλώματος, του κύριου Ρούσκα, ο οποίος είναι υπόδικος για το παραδικαστικό κυκλώμα νούμερο 2, να αγοράσει και την πλατφόρμα μόνος του και να μπορεί να κάνει τους πληστηριασμούς από την Αθήνα όλη τη Ελλάδα. Όμως και ο συμβολιογραφικός σύλλογος της Αθήνας, με μεγάλη ανατροπή και με ψήφους 134 προς 132 στην τελευταία Γενική Συνέλευση που έκανε το Σάββατο και λόγω της μεγάλης πίεσης φυσικά που είχε ασκηθεί από το κίνημά μας, αποφάσισε ότι δεν θα αγοράσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Συνεπώς, όλο αυτό το σύστημα εκποίησης μαζικής και ηλεκτρονικής λαϊκής περιουσίας είναι πλέον ολομετέωρο και δεν ξέρει κανένας τι θα συμβεί. Ήδη γνωρίζουμε εκ των έσω ότι επεργάζονται διάφορα σχέδια, μαύρα σχέδια. Όμως να ξέρουν ότι θα μας έχουν απέναντί τους. Ήδη έχουμε καταγάγει μια πολύ μεγάλη νίκη. Ήδη το χειρότερο κομμάτι της ευρωπαϊκής νομεκλατούρας συζητάει εναντίον μας και εναντίον στον ελληνικό λαό. Έχουν βγει στη σέντρα. Ο Τσακαλώτος δηλώνει αυτό που είπες, ότι θα υπερασπιστεί τους συμβολιογράφους, άξον-άξον. Οι αστυνομικοί λένε ότι δεν τους υπερασπιζόμαστε και ο Τσακαλώτος λέει ότι θα τους υπερασπιζόμαστε. Και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια διαλκυστίνδα. Όσο ο ελληνικός λαός συμμετάσχει, όσο ο ελληνικός λαός βγει έξω, τότε οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί στη χώρα μας δεν θα γίνουν. Αν μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα στους καναπέδες μας,
δεν θα μας πάρουν και τον καναπέ, όχι μόνο το σπίτι, να ξέρουμε. Έχεις δίκιο σε αυτό και θα συμφωνήσω στο γεγονός ότι έχει μεγαλώσει αυτό το δίκτυο αλληλεγγύης προς τους ασθενέστερους συμπολίτες μας, καθώς πρέπει να πούμε και στους φίλους που μπορεί να μην γνωρίζουν τη δράση σας, ότι πολλές φορές εσείς συνδέετε και το ρεύμα σε ανήμπορους συμπολίτες μας, όπου πραγματικά η κοινωνική αναλγησία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δηλαδή, έβλεπα λίγο πριν και στο προφίλ σου περιστατικό σύνδεσης ανθρώπου που είναι διαβητικός και είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο και κόβεται το ρεύμα. Τελικά, βέβαια, τα χειρότερα αυτά, ναι, ναι, και αυτά, να πω την αλήθεια, πλέον δεν τα βλέπουμε πάρα πολύ στις τηλεοράσεις και στα δελτία ειδήσεων. Μόνο με μεμονωμένα, έτσι δεν είναι. Είναι λογικό αυτό. Πλέον έχει πέσει γραμμή γενικώς ότι η ΔΕΗ θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί. Είδαμε και τι γίνεται τώρα που βάζει και τις εισπρακτικές εταιρείες με μάλιστα του κύριου Ορέστη Τσακαλώτου, την εταιρεία την Κουάλκο, η οποία μπαίνει και επικεφαλή στο να εισπράττουν τα χρέη των φτωχοποιημένων συμπολιτών μας. Ουσιαστικά έχουμε μια πλήρη αποστέρηση του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας στους στοχοποιημένους συμπολίτες μας. Όλα τα άλλα που λέει η κυβέρνηση είναι για κατανάλωση λαϊκή και για... είναι και φούσκες, έτσι. Πλέον έχουμε 300, πάνω από 300.000 νοικοκυριά που ζουν στο σκοτάδι και στο κρύο πλέον. Και αυτό είναι το μέλλον μας. Το ζήτημα είναι να σπάσουμε την ατομικότητα. Εμείς ως κίνημα Δεν Πληρώνω κάνουμε το παν, έχουμε κάνει χιλιάδες επανασυνδέσεις, αλλά είναι και χιλιάδες άλλες οι οποίες δεν φτάνουν καν στα αυτιά μας. Συνεπώς θα πρέπει να σπάσει η ατομικότητα, η ομερτά, ο ένας να είναι για τον άλλον, να μην τρεπόμαστε, αυτοί πρέπει να ντρέπονται που μας καταδικάζουν σε ένα τέτοιο κοινωνικό μεσαίωνα. Και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να συλλογικά να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο προκειμένου να μην επιτρέψουμε να πραγματοποιήσουν αυτά τα σχέδιά τους. Πάρα πολλοί κόσμοι, να ξέρουμε, έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους. Πλέον δεν μπορούν να πάνε φυσικά ούτε στους ιδιώτες παρόχους, διότι έχουν χρέη στη ΔΕΗ. Οι ιδιώτες πάροχοι, αυτούς που θέλουν ουσιαστικά το καλό πελατολόγιο, και πάρα πολλοί κόσμος έχει ουσιαστικά περιθωριοποιηθεί και τεθεί εκτός αγοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά είναι που θα ζήσουμε ως ελληνική κοινωνία. Ουγκάντα θα γίνουμε. Έχω μηνύματα εδώ των φίλων. Πολύ σωστά τα λέει ο φίλος μας. Παιδιά, πρέπει να σας πω ότι ο Λεωνίδας δεν είναι ένα άτομο το οποίο είναι γιατρός με αξιοζήλευτη κοινωνική προσφορά. Και παρόλο που θα μπορούσε, και αυτό το είπα και στην προηγούμενη φορά, Λεωνίδα, να είναι βολεμένος στο γραφείο του ως γιατρός, είναι μπροστάρης στους αγώνες. Είναι αλήθεια και το πιστεύω, και είναι αυτό που είπες. Όλοι έχουμε βολευτεί, νομίζω, σε ένα καναπέ και περιμένουμε απλά παθητικά να δούμε τι αποφασίζουν άλλοι για μας. Και βεβαίως δικάζουμε άνετα μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Λεωνίδα. Η κοινωνία θεωρώ ότι σιγοβράζει, απλά δεν έχει βρει ακόμα τον συλλογικό τρόπο έκφρασης. Το πιστεύεις αυτό? Σιγοβράζει μέσα στα προσωπικά της προβλήματα, τα οικογενειακά της προβλήματα κτλ. Και αυτή η φτωχοποίηση χτυπάει όλα τα νοικοκυριά. Σίγουρα η προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ μέσω της κυβέρνησης Τσίπρα και όλες αυτές τις κολοτούμπες μνημονιακές που έκανε απογοήτευσαν πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί παλιοί μου συμφοιτητές και συνάδελφοι έχουν πάει στο εξωτερικό πλέον, γιατί δεν βρίσκουν κανένα μέλλον στην χώρα. Εμείς όμως αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να μείνουμε εδώ, να παλέψουμε και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον στη χώρα μας, για εμάς και τα παιδιά μας και τις μεγαλύτερες γενιές, οι οποίες πραγματικά έχουν εξωστρακιστεί από την πραγματική ζωή. Βλέπουμε συνταξιούχους οι οποίοι πραγματικά είναι να τους λυπάσαι λόγω των περικοπών κτλ. Βλέπουμε, δηλαδή, υπάρχει επίθεση σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, στις κοινωνικές ομάδες. Θα πρέπει να δώσουμε τον αγώνα που μας αναλογεί και ιστορικά στη χώρα μας. Και σκέψω ότι μου λέει τώρα εδώ η Νίκη ότι ξεκίνησε και η κυβέρνηση ως υποστηρίκτρια του κινήματος Δεν Πληρώνω, και μετά όσοι το ήταν σε αυτό ήρθαν τα αραβασάκια της εφορίας να πληρώσουν τα πρόστιμα. Μου γράφει τώρα εδώ. Είναι και αυτό μια πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Η κυβέρνηση ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε τα συνθήματα και την πολιτική ατζέντα, αν το πούμε κατά μια έννοια, του κινήματος Δεν Πληρώνω. Ουσιαστικά την υιοθέτησε μέχρι να εκλεγεί. Ήταν μια κοινωνική πολιτική ατζέντα, δεν την σκεφτήκαμε εμείς. Θεωρούσαμε ότι την κρίση, και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να την πληρώσει ο φτωχός λαός, ο οποίος την πληρώνει, έτσι. Θα πρέπει να την πληρώσουν αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την κρίση. Από εκεί πέρα τα δημόσια κοινωνικά αγαθά θα πρέπει να παραμείνουν δημόσια και κοινωνικά προσβάσιμα σε όλους, είτε έχουν είτε δεν έχουν χρήματα, πόσο μάλλον στην συγκεκριμένη τριμήτατη κρίση. Από εκεί πέρα ο Τσίπρας όμως, με το που βγήκε στην κυβέρνηση,
ξεπούλησε όλα αυτά τα αιτήματα, κατάφερε ουσιαστικά να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να βγει. Εμείς, όπως βλέπετε όμως, ούτε σε κυβερνητικούς φόκους είμαστε, ούτε πουθενά βολεμένοι. Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε να δουλέψουμε με ροδούλη, με ροφάι και με όλες μας τις δυνάμεις παράλληλα και με την προσωπική μας εργασία προκειμένου να έχουμε τα προστοζήν και δεν είμαστε σε κανένα κομματικό σωλήνα βολεμένοι, έτσι, ούτε κρατικοδίαιτοι. Και παράλληλα προσπαθούμε να έχουμε την κοινωνική μας δράση από τη μεριά της αντιπολίτευσης, της κοινωνικής αντιπολίτευσης, όχι της ψευτοαντιπολίτευσης, η οποία τη Βουλή λέει ουσιαστικά τα ίδια πράγματα με την κυβέρνηση, προκειμένου ουσιαστικά να διασωθεί μέσα σε αυτή τον κυκαιώνα ο ελληνικός λαός, όπως μπορούμε τέλος πάντων και όσο φτάνουν οι δυνάμεις μας. Καλούμε τον ελληνικό λαό να συστρατευτεί μαζί μας, είτε να γίνει μέλος μας είτε όχι, να συστρατευτεί τέλος πάντων τον αγώνα που δίνουμε. Μπας και έχουμε καμία καλύτερη εξέλιξη συνολική για το λαό μας και την πατρίδα μας. Mm-hmm. Ένα ερώτημα τώρα εδώ. Αν κάποιος, πώς μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς, ενώ ότι εμείς ακουγόμαστε τώρα στη Βορειοδυτική Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχετε ήδη συνεργασία με εδώ την περιοχή μας. Βέβαια, έχουμε συναγωνιστές και κόσμο σε όλες τις περιοχές της. Νομίζω ότι στο Facebook, αν τα λέω σωστά για τον Γιώργο, απαντάω. Στο Facebook, Γιώργο, έτσι δεν έχετε κάποια σελίδα που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί? Στο Facebook έχουμε τη σελίδα «Δεν πληρώνω» και μπορεί κάποιος να μπει, να στείλει μήνυμα, απαντάμε αμέσως σε όλα τα μηνύματα. Και επίσης στο site μας, το κίνημα denpliron.gr, έχουμε τηλέφωνα επικοινωνίας που απαντάμε 24 ώρες το 24ωρο, mail, μπορεί να επικοινωνήσουν μαζί μας, ακόμα και έχουμε και φόρμες αίτηση μέλους, όπου οποιοδήποτε μπορεί να κάνει αίτηση μέλους. Εμείς δεν θέλουμε μέλη γενικά, δεν μας νοιάζει κάτι, δεν είναι ότι έχουμε συνδρομητές κτλ. Εμείς θέλουμε όποιος είναι να μας βρει, να κάνουμε τις κοινωνικές μας δράσεις, τις οποίες κάνουμε. Λεωνίδα, έχω ένα ερώτημα από το Δημοσθένη τώρα. Ρώτησε, μου λέει, τον Λεωνίδα, όλα καλά και άγια, να καταλάβω κάτι όμως. Όταν λέμε δεν πληρώνω, τι ακριβώς εννοεί το κίνημα? Δεν πληρώνουμε τίποτε, κανέναν, ή πληρώνουμε ορισμένους και ποιους? Δεν συμφωνείτε ότι ο τίτλος είναι έκθετο σε ερμηνείες κατά το δοκούν? Σε τι στοχεύει το κίνημα? Πότε θεωρεί ότι θα πετύχει το σκοπό του? Πολλά ερωτήματα, Δημοσθένης, αλλά επειδή είναι ακροατής, ας το απαντήσουμε εδώ. Βεβαίως, πολύ εντάχει, γιατί τα περισσότερα όντως, επειδή έχουμε αναλυτικά στο κίνημα denpliron.gr, όντως το τίτλος «Δεν πληρώνω» μπορεί να είναι έκθετο σε σπέκουλα και προπαγάνδα, η οποία δεν έχει σχέση με τη δράση και τα αιτήματα του κινήματός μας. Αυτό ισχύει. Όμως θεωρώ ότι είναι και ένας τίτλος ο οποίος μπορεί να κάνει γκέλ στον κόσμο και να αναρωτηθεί αρχικά, να το ψάξει λίγο παραπάνω και να βρει όντως τι λέμε. Εμείς δεν λέμε δεν πληρώνουμε τίποτα και κανέναν κτλ. Εμείς ξεκινήσαμε από τα διόδια, είπαμε για τα δημόσια κοινωνικά αγαθά ότι πρέπει να είναι δημόσια και κοινωνικά, ότι δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα και ότι θα πρέπει να οργανωθεί συλλογικά η πάλη μας προκειμένου να ανυπακούσουμε σε άδικους φόρους όπως για παράδειγμα ο έμφυα και ούτω καθεξής. Ναι, συγγνώμη λίγο. Τον έμφυα όμως μπορούμε να μην τον πληρώσουμε? Δεν μπορούμε να μην τον πληρώσουμε αυτή τη στιγμή. Σωστά. Ατομικά, γιατί θα υποστούμε τις ατομικές συνέπειες. Το ζήτημα είναι όμως ότι από την ατομικότητα πρέπει να ξεφύγουμε και να πάμε στη συλλογικότητα. Αν αυτή τη στιγμή οργανωμένα, και όχι επειδή δεν έχει, ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού δεν πληρώνει έναν άδικο φόρο όπως ο έμφυα, τότε αυτό θα κατέρε. Και πολύ πιθανό να κατέρε και η κυβέρνηση. Πολύ πιο ισχυρές κυβερνήσεις και προκρίσεις, όπως τη Θάτσερ, είχαν καταρρεύσει με αυτόν τον τρόπο λόγω των αντεργατικών και αντιλαϊκών φόρων που βάζαν. Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται είναι η οργανωμένη πάλι. Και όχι απλά, δεν είναι ότι έχουμε ένα εγχειρίδιο ότι πώς θα γλιτώνουμε κάποιες πληρωμές, ας πούμε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντική πάντως η δράση σας. Να πω κάτι όμως, Λεωνίδα. Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μάλλον το τελευταίο διάστημα, παίξατε όμως και στα δελτία ειδήσεων μέσα από τις δράσεις σας. Δηλαδή, μπορεί τα μίντια να μην υποστήριξαν τόσο πολύ τη νίκη και την αναστολή των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, όμως δείχνουν τις δράσεις σας και τη μαχητικότητά σας. Συμφωνείς πάνω σε αυτό? Βεβαίως, τη δείχνουν. Ναι, βέβαια, είναι άξιο απορίας, γιατί οι δράσεις μας ήταν την τελευταία τετραετία και τα μίντια άρχισαν όντως να τη δείχνουν πριν από ένα χρόνο. Λόγω της εντάσεως περισσότερο, να σου πω και την αλήθεια, επειδή δουλεύω και στα μίντια, αρέσει πολύ το μπούγιο και η ένταση, ξέρεις. Να σου πω κάτι, Παναγιώτη μου, και η ένταση και πριν. Απλά κανένας δεν το μάθαινε είναι η πραγματικότητα. Είχε πολύ ένταση κιόλας. Εντάξει, έχω μια θεωρία πάνω σε αυτό γενικώς.
Γιατί όπως ξέρεις, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι, καθόλου δεν θα με φέρει σε δύσκολη θέση. Εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι τα μίντια ξεκίνησαν κάποια στιγμή να μας παίζουν όταν ήμασταν η μόνη αντιπολίτευση ουσιαστικά στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέλει να τα κλείσει, ιδίως τα κανάλια, προκειμένου να τον αντιπολιτευθούν. Εμείς βέβαια πήραμε την ευκαιρία να διαδώσουμε τον αγώνα μας, να δείξουμε τον αγώνα μας και ουσιαστικά να γίνει κτήμα της ελληνικής κοινωνίας. Κάποια στιγμή όταν σφίξαν τα γάλατα και αρχίσαμε να γινόμαστε πολύ επικίνδυνοι και τους τράβηξαν τα αυτιά οι τραπεζίτες, οι οποίοι τους μπουκώνουν με άφθονα διαφημιστικά πακέτα, όπως θα γνωρίζεις πολύ καλά, γιατί σε κάθε κανάλι κάθεται και λίγο και διαφήμιση τράπεζα, τότε άρχισε να παίζει αλλιώς το βιολί. Στην πραγματικότητα όμως εμείς δεν εξαρτιόμαστε ούτε από την προβολή των media, καλή είναι να υπάρχει και μακάρι να είναι αντικειμενική, εγώ αυτό λέω. Ούτε θα κρίνω αυτή τη στιγμή αν είναι ή δεν είναι και ποια media είναι έτσι ή αλλιώς. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εμείς τον αγώνα μας τον δίνουμε εδώ και 9 χρόνια, ούτε καν 4 που είμαστε στους πληστηριασμούς, από το μετερίζει του κινήματος δεν πληρώνω, είτε μας παίζουν τα media είτε δεν μας παίζουν θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια media, λίγα ή πολλά, τα οποία βγάζουν τον αγώνα μας όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά και φυσικά αυτό έγκυται και σε πάρα πολύ καλούς δημοσιογράφους, και δεν μιλάω για τους ακριβοπληρωμένους παπαγάλους, τους opinion makers, μιλάω για τους reporter οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους με νύχια και με δόντια, λοιπόν, και βγάζουν την πραγματικότητα πολλές φορές έτσι όπως είναι, τότε αυτό τους αξίζει συγχαρητήρια και μπράβο τους. Αυτό έχουμε να πούμε εμείς γενικά. Μάλιστα. Λοιπόν, οι φίλοι που ρωτάνε εδώ, κίνημα δεν πληρώνω, μπορείτε να μπείτε και εσείς στη σελίδα γιατί ενδιαφέρεται πάρα πολύ κόσμος εδώ. Πάντως μου λέει εδώ ο Χρήστος, την τελευταία φορά που έγινε προσπάθεια να βληθεί πληστηριασμός στη Λευκάδα, ήταν αυξημένη ιδιαίτερη αστυνομική παρουσία. Σε αντίθεση με τις άλλες δύο προηγούμενες φορές που είχε γίνει, μου γράφουν εδώ. Οπότε λοιπόν είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Στην Κόρινθο, ας πούμε, δύο φορές και είχαν πάει αρκετοί διαδηλωτές, είχαν πάει καμιά πενταριά. Ήταν πληστηριασμός πρώτης κατοικίας μάλιστα και ο πληστηριασμός τελικώς έγινε επειδή είχε πολύ αυξημένη αστυνομική παρουσία. Ο ένας μάλιστα ήταν από ένα κίνητο που βγάζε εταιρεία πετρελοειδών και τη δεύτερη φορά ήταν ένα κίνητο πρώτη κατοικία πάλι. Έγινε και θέμα σε πολλά κανάλια, στο κανάλι που εργάζεσαι. Που ήταν τότε με την τράπεζα, τέλος πάντων την κατονομάσω, η οποία τράπεζα ήταν η ίδια που το αγόρασε και όλο αυτό το ακίνητο, γιατί το θεωρούσε φιλέτο. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή τι συμβαίνει. Έτσι. Ανακεφαλαιοποιήσαμε τις τράπεζες προκειμένου οι ίδιες να αγοράζουν τα ακίνητα τα οποία βγάζουν τον πληστηριασμό. Και μετά να μας κουνάει το δάχτυλο Ντράγκη ότι αν δεν γίνονται οι πληστηριασμοί θα μείνουν απορρευτότητα οι τράπεζες. Αντιλαμβανόμαστε το παράλογο και αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η μέθοδος και πού θέλει να μας οδηγήσει αυτή η μέθοδος. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πάντα χρήσιμη συζήτηση και εμείς εδώ από αυτό το φτωχό μέσο, αγαπητέ φίλε, προσπαθούμε να στέλνουμε τα μηνύματα στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι καθόλου φτωχό και από ό,τι ξέρω, επειδή μαθαίνω, την εκπομπή σου την ακούνε πάρα πολλοί πάρα πολύ κόσμος και είσαι ιδιαίτερα αγαπητός. Προσπαθούμε απλά... προσπαθούμε πολλά χρόνια στον χώρο και με αξιοπρέπεια. Απλά επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό που είπες λίγο πριν, όλοι οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε οι opinion leaders. Αυτοί που θα πάρει ο τραπεζίτης και θα πει πες αυτό. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Εμείς είμαστε στα μετόπισθεν, στη λάτζα, όπως το λέω πάρα πολύ απλά. Παναγιώτη μου, ξέρεις πόσα ρεπορτάζ, κάλλιστα, τέλεια ρεπορτάζ, αντικειμενικότατα, όχι τέλεια επειδή μου αρέσουν, αντικειμενικότατα. Έχουν, τα έχει φάει μαρμάγκα και έχουν κοπεί. Την τελευταία στιγμή. Εγώ το αναφέρω. Δηλαδή, επειδή τα κόβουν αυτοί οι οποίοι θέλουν τέλος πάντων να τα κόψουν. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, ο καθένας από το μετερίζει του κάνει τη δουλειά του και όσο καλύτερα μπορεί, ας πούμε, με κοντά στη διοντολογία και τον ηθικό και αστικό κώδικα τον οποίο έχει. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Εγώ πάντως, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, μένω στο όλοι κρινόμαστε. Θαυμάζω όμως, διότι το επαναλαμβάνω και έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέω, διότι νομίζω ότι από τον κακό συνδικαλισμό έχει υποφέρει αυτή η χώρα. Από τους εργατοπατέρες, τους βολεμένους που δεν δούλεψαν ποτέ. Και μένω
σε αυτό και το είπα στοχευμένα ότι δεν είσαι ένα προϊόν του κομματικού σωλήνα που βγαίνεις και κάνεις αγορά ψήφων. Είσαι ένας άνθρωπος που ιδιωτεύεις, όπως είπες, που σπούδασες γιατρός, που θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είσαι όπως μια κοπελιά φίλου μου στη Δανία και να παίρνεις 6,5 χιλιάρια το μήνα, να κάνεις εκεί την ειδικότητά σου, τη δουλειά σου, τη ζωή σου. Απλά επιλέγεις και μάχεσαι και δίνεις τον αγώνα μαζί με όλους τους φίλους του κινήματος, θα το πω έτσι απλά, για να αφυπνιστεί μια κοινωνία η οποία περιμένει να πάρει το κουπόνι και περιμένει να πάρει τα ψίχουλα που θα μοιράσει η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Διότι μάθαμε πλέον να μιλάμε για συσίτια, για το πώς μπορούμε να δίνουμε 50 ευρώ, 100 ευρώ, τα κουπόνια, τα προγράμματα, τα τρίμηνα, τα τετράμηνα, εκεί. Ζούμε με τα ξεροκόμματα και ζούμε στην Ελλάδα που βγαίνει υπουργός η Κουντουρά και λέει εντάξει, δεν τρώμε στα σκουπίδια τόσο πολύ. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, έτσι είναι, όπως το λες. Δεν τρώμε και στα σκουπίδια, οπότε εντάξει παιδιά, τρώγαμε στην αρχή περισσότερο, δεν τρώμε τώρα, εντάξει μειώθηκε. Απλά δυστυχώς, αγαπημένα Λεωνίδα... Μετράμε τη φτώχεια και την εξαθλίωσή μας. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, το μετράμε και ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις πλέον δεν μας κάνει εντύπωση που προχωράμε και κοιμάται ο συμπολίτης μας δίπλα. Ήταν το σοκ της πρώτης φοράς που έγινε μαζικά, που βλέπαμε τον κόσμο να τρέπει σκουπίδια. Πλέον έχουμε οικειοποιηθεί δυστυχώς αυτές τις εικόνες μιζέριας. Δεν μας κάνει εντύπωση πλέον που άλλος ψάχνει τα σκουπίδια. Φυστά. Και αυτό είναι που μας έχει ποτίσει ίσως έναν λίθαργο, αλλά ξέρεις κάτι και το κλείνω. Είναι και αυτό που είπες λίγο πριν. Περίμενε ο κόσμος ίσως από μια κυβέρνηση της αριστεράς το διαφορετικό. Δηλαδή, και δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να εμπνεύσει κάποιος ηγέτης το να βγούμε στα κάγκελα, να το πω πάρα πολύ απλά. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Συμφωνώ με όλους την ανάλυση. Θεωρώ όντως ότι το μεγάλο πρόβλημα μπορεί να είναι να συνηθίσουμε το πρόσωπο του τέρατος, όπως είχε πει και ένας ποιητής. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, δηλαδή, να εξοικειωθούμε με αυτό και μην του μοιάσουμε στο τέλος. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό. Δηλαδή, να μην αρχίσουμε τον κανιβαλισμό. Το θέμα είναι ότι πλέον αυτό που λέμε έναν ηγέτη να μας σώσει, ίσως να πρέπει να το ξεχάσουμε και να κοιτάξουμε πώς με τον διπλανό μας, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, θα σώσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειές μας και τον διπλανό μας μαζί και αυτούς που έχουν την περισσότερη ίσως ανάγκη από εμάς, γιατί πάντα μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακόμα περισσότερη ανάγκη από εμάς. Τέλεια αισιοδοξία, χωρίς όμως χαζοχαρούμενο τόνο, να ξέρουμε που βρισκόμαστε, να είμαστε ρεαλιστές, αισιόδοξοι όμως και να πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε την τροπή των πραγμάτων, ακόμα και σε αυτή την πέτρινη περίοδο, να αλλάξουμε τα πράγματα, να κρατήσουμε τη φλόγα να μένει. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, Λεωνίδα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ μας θυμάμαι κάθε φορά. Πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ.